The photo captures me and my mother going away to a refugee camp from Sarajevo. And that was the moment when I saw my father for the last time. Then he died in the war. Η Μάσα Γκαβράν ήταν η μεγάλη έκπληξη για όσους βρέθηκαν στην έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Σεράγεβο, η πολιορκία» από τον βετεράνο φωτορεπόρτερ του Associated Press, Δημήτρη Μεσίνη, στη Δράμα. I don't remember the moment when I saw him, but at least I have this photograph, so something to remember him by. Η Μάσα ήταν μόλις 3 ετών και ο Δημήτρης Μεσίνης ήταν εκεί για παθανάτιζε με τον φακό του το δράμα του πολέμου και της προσφυγιάς. Η φωτογραφία αυτή, που είναι και η κεντρική της έκθεσης, ταξίδεψε μετά από χρόνια και στα social media, μέχρι που έφτασε στο κινητό της Μάσα. We saw this together. We were laying on the sofa watching TV and somebody, my cousin sent this to me on Instagram. And it was a long silence for us, very emotional to see this. We didn't know this exists. It's hard to see it, but it was, yeah, kind of liberating to have this moment. Στα 2 χρόνια γύρισε και θυμάται και πως πηδούσανε και πως τρώγανε από ό,τι βρίσκανε και μαζεύανε νερό. Πήγαινε 5 χρονών κοριτσάκι αυτό να φέρει νερό με τα μπιτζάρα από όπου έβρισκε να στάζει κάπου. Τα υδραγωγεία είχαν ανατιναχτεί, δεν είχε γύρευση πόλη. Και το ξαναζήσε και συγκινήθηκε και αυτή πάρα πολύ και συγκινήσε και εμένα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην μακρόχρονη πορεία του που ο Δημήτρης Μεσίνης συνάντησε μετά από τόσα χρόνια κάποια από τους χιλιάδες ανθρώπους που φωτογράφησε και μάλιστα υπό τέτοιες συνθήκες. Τραγική ηρωνία, ο πατέρας της Μάσα είχε ως χόμπι τη φωτογραφία. Η τραπεζικός υπάλληλος ήταν. Από αδέσποτο όλμο πήγε. Γιατί σε αυτή την πόλη, ας πούμε, των 400.000 κατοίκων τότε, σκοτώθηκαν περί τα 10-11 χιλιάδες άτομα. 1.500 περίπου, 1.300 τα παιδιά, τραυματίστηκαν 50.000, εκ των οποίων οι 30.000 ήταν κάτω των 18 ετών. Και δεν ήταν αυτό που λέμε μάχη με τόπου. Την έκθεση συνδιοργανώνουν ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Δράμας, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, ο Σύλλογος Φίλοι Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας και οι ιδιωτικοί φορείς.